και ξεκινάμε πρώτα με τον Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Καταδυτικών Κέντρων Ελλάδας, τον κύριο Κυριάκο Γιώργο. Ο Αντιπεριφερειάρχης θα βγει προς το τέλος, γιατί έχει κάποιο πρόβλημα, κάποιες δουλειές. Οπότε είναι χαρά και τιμή μας να έχουμε τον Αντιπρόεδρο των Καταδυτικών Κέντρων, που είναι ένα σημαντικό, σημαντική μορφή θαλάσσιου τουρισμού, που είναι αναπτυσσόμενη στις τελευταίες χρονιές και με πλούσιο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, έχουμε τον κύριο Κυριακό. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε να βγείτε στην εκπομπή. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ κύριε Χρήστο για την πρόσκληση. Νομίζουμε ότι ο καταδυτικός τουρισμός είναι ένα σημαντικό αναπτυσσόμενη μορφή τουρισμού και θα ήταν χαρά μας να σας ακούσουμε για ορισμένα πράγματα που θα θέλετε να πείτε και σαν σύνδεσμος και για τον καταδυτικό τουρισμό. Πολύ ωραία, πολύ ευχαρίστω. Καταρχήν να σας πω για το σύνδεσμο μας, ο ΣΥΚΑΚΕΛ. Είναι ένας σχετικά καινούριος σύνδεσμος, δεν μας ξέρουν πολύ. Έχουμε ιδρυθεί πριν περίπου 2 χρόνια, αλλά μέσα σε αυτά 2 χρόνια έχουμε καταφέρει και έχουμε γίνει ένας σημαντικός θεσμικός συνομιλητής του κράτους σε θέματα που αφορούν τη δραστηριότητά μας. Και ένας από τους στόχους μας φυσικά είναι και η ανάπτυξη και η προώθηση του καταδυτικού τουρισμού παγκοσμίως. Τώρα, αυτό που ήθελα να σας πω, ότι γενικά οι αυτόνομες καταδύσεις στην Ελλάδα είναι σχετικά μια καινούργια δραστηριότητα. Απελευθερωθήκαν το 2005, δηλαδή έχουν μια διάρκεια 15 χρόνια, όταν άλλα ευρωπαϊκά κράτη χτίζουν πάνω σε αυτό το προϊόν τουλάχιστον 30 χρόνια. Υπήρχε μια μεγάλη διάρκεια αυτά 15 χρόνια, τα οποία είχαν αφαιθεί πολλά πράγματα στη τύχη τους. Δεν είχαν γίνει κάποιες αξιοποιήσεις του προϊόντος. Παρόλα αυτά, τώρα τα τελευταία 2 χρόνια, κάποιοι έχουν ανοίξει τα αυτιά τους και ακούνε. Και βλέπουμε σημαντικά βήματα προόδου και καινοτομίες που μας κάνουν να είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι για το καταδυτικό τουριστικό μέλλον της Ελλάδας. Άμα θέλετε, σε λίγο μπορώ να αναφερθώ και αυτά, να σας τα πω επιγραμματικά. Ωραία, ναι. Χαρά μας. Χαρά μας. Λοιπόν, καταρχήν να σας πω για την πανδημία. Όπως όλοι γνωρίζουμε, έχει φέρει πολύ μεγάλες ανατροπές στην τουριστική βιομηχανία. Από τη στιγμή που έχουν επηρεαστεί οι αεροπορικές εταιρείες, οι μεγάλοι tour operator, τα ξενοδοχεία, αλλά και φυσικά όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ανήκουμε και εμείς. Ναι. Πιστεύω πάντως ότι τα θεμέλια του ελληνικού τουρισμού είναι γερά, και ειδικά του θαλάσσιου τουρισμού. Και λόγω του υψηλού επίπεδου των υπηρεσιών που προσφέρουμε, σε συνδυασμό με το πολύ καλό προϊόν που έχουμε, θα μας κάνει να βγούμε γρήγορα έξω από αυτή την κρίση της πανδημίας. Γενικά, οι καταδύσεις, πολλοί δεν γνωρίζουν, είναι μια πολύ ασφαλή δραστηριότητα όσον σε σχέση με τη μετάδοση, γιατί υπάρχουν πρότυπα που ακολουθούμε απολίμανσης μετά από κάθε χρήση. Και επίσης, όλοι οι δείτες φοράμε στολές, γάντια, μάσκες. Γενικά, η μεταδοτικότητα είναι πολύ μικρή κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Οπότε, αυτό είναι και ένας λόγος κάποιος να κάνει καταδύσεις, να μην φοβηθεί. Τώρα, η κυβέρνηση, με κάποιες νέες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που έχει κάνει, στοχεύει και πιστεύει στην ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού στην Ελλάδα. Τι έχει κάνει? Πρώτον, δημιούργησε το πρώτο επισκέψιμο ενάλλου αρχαιολογικό πάρκο στο ναυάγιο της Περιστέρας, όπου είναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος και χωρητικότητα ναυάγιο της κλασικής περίοδου, που έχει ανακαλυφθεί ως σήμερα, και από το 2019 και πλέον είναι προσβάσιμο σε όλους δείτες. Δεύτερον, η απελευθέρωση των οργανωμένων καταδύσεων στα ναυάγια που είναι χαρακτηρισμένα ως πολιτιστικά μνημεία. Ποια είναι τα πολιτιστικά μνημεία? Οποιοδήποτε ναυάγιο έχει βυθιστεί προ 50 ετών, χαρακτηρίζεται αυτόματα ως πολιτιστικό μνημείο και προστατεύεται. Μέχρι τώρα απαγορευόταν αυτό να καταδυθούμε. Πλέον επιτρέπεται με κάποιες προϋποθέσεις με καταδυτικά κέντρα, το οποίο είναι ένας πολύ σημαντικός πόλος έλξης τουριστών.
Είναι πολλά από αυτά, είναι πολεμικά πλοία του πρώτου και του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, είναι αεροπλάνα πολεμικά, είναι κάποια πλοία που έχουν πολύ μεγάλο ιστορικό ενδιαφέρον και σίγουρα οι δίδες θα είναι πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Μετά, ένα άλλο σημαντικό προϊόν, το οποίο δεν το ξέρω, εξέλιξη μάλλον που δεν την ξέρουν πολύ, έχει γίνει η ανάθεση της δραστηριότητας του snorkeling στους παροχείς αυτόνομης κατάδυσης. Το snorkeling είναι η περίγυση στην επιφάνεια με μάσκα και αναπνευστήρα. Και πλέον αυτή η δραστηριότητα θα γίνει το οργανωμένα από εμάς, θα έχει ISO και φυσικά και ασφάλεια υψηλού επίπεδου. Είναι μια δραστηριότητα που απευθύνεται σε όλες τις οικογένειες, γίνεται από ακτή ή από σκάφος, δίνει τη δυνατότητα περίγυσης πάνω από θαλάσσιες αρχές πόλης ή ναυάγια και γενικά ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να θαυμάσει την πανέμορφη μορφολογία της Μεσογείου, αλλά και τη ζωή της. Και τελευταίο, τέταρτο, η δημιουργία θαλάσσιων καταδυτικών πάρκων και τεχνητών υφάλων, με σκοπό φυσικά την ανάπτυξη και τη βελτίωση του θαλάσσιου οικοσυστήματος και βιοποικιλότητας. Εδώ θα ήθελα να σε επισημάνω εδώ ότι παρόλα τα μεγάλα πλεονεκτήματα που έχει η Μεσόγειος σαν θάλασσα, δηλαδή τα διαυγή νερά, μπορούμε να βλέπουμε 30 μέτρα μέσα στο νερό, τις υψηλές θερμοκρασίες, μπορεί να φτάσουμε στους 30 βαθμούς το καλοκαίρι, την υπέροχη γεωμορφολογία, τους υποθαλάσσιους τείχους, τα φαράγγια, τα σπήλαια, παρόλα αυτά έχει ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα. Και αυτό το μειονέκτημα είναι η πυραλίευση, που δημιουργεί, ξέρεις, γενικά ένας δίτης θέλει να δει ζωή στο νερό. Με τα καταδυτικά πάρκα πιστεύουμε ότι το οικοσύστημα θα επανέλθει σιγά σιγά σε ένα σημαντικό επίπεδο. Εδώ όμως συναντάμε ένα μεγάλο σκόπελο. Το σκόπελο της ελληνικής γραφειοκρατίας, όπου κάνει τις αδειοδετήσεις αυτών των πάρκων πολύ χρονοβόρες. Δηλαδή, ίσως πάρει και 2 και 3 χρόνια για να μπορέσει να αδειοδοτηθεί ένα πάρκο. Και αυτό πρέπει να λυθεί. Χρήση βελτίωσης και απλοποίηση της αδειοδότησης. Σας έχω πάρει λίγο μονότερμα τώρα. Όχι. Πείτε και μετά θα σας ρωτήσω εγώ 2 πράγματα. Πείτε. Ας συνεχίζω. Ωραία. Τώρα, γιατί πιστεύει και επενδύει η κυβέρνηση στην ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού? Στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία της CUF, υπάρχουν περίπου 3 εκατομμύρια πιστοποιημένοι δίτες. Γενικά, οι δίτες είναι τουρίστες υψηλού οικονομικού και μορφωτικού επίπεδου και εξοδεύουν αρκετά χρήματα στις διακοπές τους. Όχι μόνο για τη δραστηριότητα της κατάδυσης, αλλά για τη διατροφή τους, τη διαμονή τους και γενικά οτιδήποτε συνδέεται με τον τουρισμό. Επίσης, οι δίτες τους αρέσει να επιστρέφουν στα μέρη που καταδύονται. Δηλαδή, αν κάνουν μια κατάδυση σε ένα καταδυτικό κέντρο και δούνε ότι είναι ασφαλές και έχουν μια καλή υπηρεσία, θα ξανάρθουν του χρόνου και του παραχρόνου. Τους αρέσει αυτό το σύστημα επανάληψης. Μάλιστα. Οι τουριστικές καταδύσεις αναψυχής, εκτός ότι κάποιοι τις κάνουν στοχευμένα σαν μοναδική θαλάσσια δραστηριότητα όταν έχουν διακοπές, πολύ συχνά συνδέονται και με άλλες τουριστικές δραστηριότητες. Και άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες, μάλλον, όπως είναι το yachting, ο αθλητικός τουρισμός, δηλαδή windsurfing, kitesurfing, και φυσικά με το κλασικό τουρισμό. Δηλαδή, έρχονται πολλοί δίτες, κάνουν τουρισμό και παράλληλα κάνουν μία ή δύο καταδύσεις. Δεν έρχονται μόνο για καταδύσεις. Για όλους αυτούς τους λόγους, εμείς πιστεύουμε ότι η καταδύσεις αναψυχής είναι μια δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει τον ελληνικό τουρισμό να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη και μετά την περίοδο του COVID. Τώρα, αν θέλετε μήπως να με ρωτήσετε κάτι, ήθελα να σας ρωτήσω 2-3 πράγματα. Ένα, εάν όλα αυτά τα καταδυτικά κέντρα έχουν μαζευτεί σε μία ιστοσελίδα ώστε να μπορούν αυτοί οι ενδιαφερόμενοι, ο ξένος, γιατί μας παρακολουθούν και άνθρωποι και από το εξωτερικό, να μπορούν να βρούνε πού μπορούν να πάνε. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο, εάν θέλει κάποιος να ασχοληθεί, αν είναι εύκολο να ασχοληθεί με τον καταδυτικό τουρισμό. Ναι. Καταρχήν, όσον αφορά το πρώτο ερώτημά σας, είναι ένας στόχος μας αυτό να το κάνουμε, να τώρα στείλουμε τη σελίδα μας και ένας από τους στόχους μας είναι να μαζέψουμε όλα τα καταδυτικά, ώστε να είναι ένα σημείο αναφοράς,
Όταν θέλει κάποιος να βρει ένα καταδυτικό, να το βρει. Στην ελληνική επικράτεια υπάρχουν γύρω στα 280 καταδυτικά διασκοπισμένα σε όλη την Ελλάδα. Γενικά δηλαδή ουσιαστικά καλύπτουμε όλη την επικράτεια της Ελλάδος και τις αρτογραμμές. Πελοπόννησο, νησιά. Και όπως είπατε, ναι, είναι σημαντικό, θα το κάνουμε αυτό, ώστε κάποιος χρήστης που ψάχνει ένα καταδυτικό να το βρίσκει πολύ πιο εύκολα. Ούτως ή άλλως το βρίσκει τώρα, αν είναι στο ίντερνετ. Απλώς θα το βρίσκει πιο μαζικά. Η δεύτερη ερώτησή σας, θυμίστε μου τη δεύτερη ερώτηση, αν είναι εύκολο. Είναι εύκολο κάποιος που θα ήθελε να ασχοληθεί με το καταδυτικό τουρισμό να ασχοληθεί ή είναι κάπως, το θεωρεί κάπως επικίνδυνο ή δύσκολο? Ναι. Κοιτάξτε, γενικά τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι καταδύσεις είναι πολύ ασφαλές χόμπι, θα το πω. Δεν υπάρχουν, τα ατυχήματα είναι πάρα πολύ λίγα και τα περισσότερα οφείλονται σε άλλους παράγοντες, όχι δηλαδή στον παράγοντα της κατάδυσης. Μπορεί κάποιος να πάθει κάτι κάτω από το νερό που να μην είναι άσχετο η κατάδυση, να υπάρχει ένα φυσιολογικό αίτιο. Αλλά γενικά η κατάδυση είναι πολύ εύκολη, απευθύνεται από παιδιά 8 ετών μέχρι μεγάλους ανθρώπους 60. Κάποιος τουρίστας μπορεί να δοκιμάσει κατάδυση κάνοντας το Discover Scuba Diving, που λέμε. Είναι τρεις ώρες. Έρχεται, κάνουμε 20 λεπτά μια θεωρία, πηγαίνουμε στη θάλασσα, τους μαθαίνουμε δύο πολύ βασικές ασκήσεις και μετά με την συνοδεία εκπαιδευτή καταδιόμαστε σε πολύ ρηχα νερά, ώστε να είναι μια πολύ ευχάριστη εμπειρία για τον τουρίστα. Υπάρχει διαφημιστική προβολή της χώρας σε σχέση με τον καταδυτικό τουρισμό ή χρειάζεται κάτι παραπάνω να γίνει? Σίγουρα χρειάζεται πολύ παραπάνω. Έγινε μια προσπάθεια πριν 2 χρόνια που έγινε η έκθεση της BUT, είναι η μεγαλύτερη καταδυτική έκθεση στη Γερμανία, με τον ΕΟΤ, αλλά σίγουρα χρειάζεται μεγάλη βελτίωση σε αυτό το κομμάτι, γιατί βλέπουμε χώρες γειτονικές μας επενδύουν πάρα πολύ σε αυτή τη δραστηριότητα. Αν δούμε δηλαδή Τουρκία, Μάλτα, Ιταλία, γενικά επενδύουν πολύ σε αυτό το κομμάτι και νομίζω πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό, ο ΕΟΤ και το Υπουργείο Τουρισμού, και τώρα με το καλό όταν θα ανοίξουν οι εκθέσεις να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να συζητήσουμε για ένα πακέτο προβολής που σίγουρα θα έχει πολύ μεγάλα αποτελέσματα σε συνεργασία με τους νόμους που έχουν ψηφιστεί. Μάλιστα. Νομίζω ότι έχει δυνατότητα να αναπτυχθεί παραπέρα τα καταδυτικά πάρκα στην Ελλάδα, γιατί ακούσαμε και ανθρώπους που βγήκανε και από περιφέρειες κτλ. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν και δείχνουν την ανάδειξή του Θεσσαλονίσου που αναπτύχθηκε, πώς αναπτύχθηκε και γύρω περιοχή, έτσι. Ακριβώς. Γενικά, μια προστατευόμενη περιοχή, θα το πω εγώ, δεν θα πω καταδυτικό πάρκο, μια προστατευόμενη, το ψάρεμα εκεί, αυτόματα γίνεται ένας καταδυτικός προορισμός, αλλά όχι μόνο εκεί, βοηθάει και την Αλία. Μέσα σε αυτό στο προστατευόμενη περιοχή δημιουργείται ζωή. Ψάρια μεγαλώνουν και βγαίνουν έξω από εκεί, οποίο η Αλία πλέον έχει ένα πλεονέκτημα. Μπορεί και πιάνει μεγαλύτερα ψάρια. Και αυτό είναι αποδεδειγμένο από μετρήσεις που έχουν γίνει σε άλλες χώρες. Έτσι, δεν είναι μια θεωρία. Γίνεται, συμβαίνει αυτό το πράγμα. Απλώς πρέπει να κάνουμε κάτι με το θέμα της γραφειοκρατίας, γιατί μας πάει πάρα πολύ πίσω σαν χώρα. Όταν πρέπει να περάσει από 7 υπουργεία ένας φάκελος για να υπογραφεί, καταλαβαίνετε είναι ένα σοβαρό θέμα μέχρι να αρτιδοτηθεί ένα πάρκο. Μακάρι να ήταν μόνο στο καταδυτικό τουρισμό αυτό. Ναι, έτσι έχετε δίκιο. Να δούμε, εντάξει, υπάρχουν κάποια βήματα. Με λίγο σπρόξιμο και με λίγο πίεση νομίζω θα δούμε βελτιώσεις σε αυτό το κομμάτι. Ωραία. Αν μου επιτρέπετε, έχω φτιάξει μια πολύ μικρή παρουσίαση, έτσι, για να κλείσει και λίγο ευχάριστα η ομιλία μας. Ωραία. Με κάποια ναυάγια, τα οποία πλέον επιτρέπεται να καταδυθούμε και να τα δούνε και οι ακροατές σας και οι τηλεθεατές σας. Ωραία. Μπορώ να τα δείξω? Χαρά μας να τα δούμε. Ναι. Θα κάνω ένα share screen, αν μου επιτρέπετε. Ωραία. Ωραία.
Πολύ ωραία. Τη βλέπετε την εικόνα? Ναι, μια χαρά. Λοιπόν, γενικά ναυάγια των ελληνικών θαλασσών. Εδώ βλέπετε το αρχαίο ναυάγιο της Περιστέρας. Είναι μια συσσόρευση πολύ μεγάλου αριθμού αγγείων, τα οποία για να δείτε είναι ένα πολύ σημαντικός λόγος να καταδεθεί. Η συγκεκριμένη περιοχή είναι προστατευόμενη. Γίνεται κάπου κάτω, η επίσκεψη στο ναυάγιο γίνεται κάτω από επίβλεψη διτών που είναι πιστοποιημένοι και έχουν τοποθετηθεί κάμερες 24-7 κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, το οποίο ελέγχουν την περιοχή για τυχόν παρεμβάσεις. Εδώ βλέπετε μια άλλη άποψη του ναυαγίου. Υπάρχουν ταμπέλες που λένε, γράφουν γενικά στοιχεία που ενδιαφέρουν τους δίτες για τα κεραμικά και για τους αμφορείς. Εδώ βλέπετε το επιβατικό Πατρίς. Είναι ένα ναυάγιο το οποίο βρίσκεται κοντά στην Γαία. Είναι ένα ατμόπλιο, το οποίο άμα δείτε εδώ είναι το φουγάρο του και από πίσω βλέπετε μια ρόδα. Αυτό το πλοίο κινείταν με ρόδα, δεν είχε προπέλα, δηλαδή η κίνησή του κινείται με όπως ήταν τα ατμόπλια παλιά. Είναι σε βάθος που είναι γενικά εύκολο για δίτες, γύρω στα 25 μέτρα ξεκινάει νομίζω. Αυτό το καράβι για τι εποχή μιλάμε ότι είναι? Αυτό το Πατρίς βυθίστηκε το 1927. Μάλιστα. Και βρίσκεται από 28 μέτρα και φτάνει μέχρι 50. Ναι. Αλλά είναι σημαντικό γιατί είναι ένα ωραίο μνημείο να το δει κάποιος. Έχει τη ρόδα, βλέπει πράγματα ιστορικά. Εδώ βλέπετε το Βρετανικό υποβρύχιο Περσέας. Ο Περσέας είναι ένα υποβρύχιο, το πολεμικό, φυσικά πολεμικό, το οποίο βρίσκεται μεταξύ Κεφαλονιάς και Ζακύνθου. Βυθίστηκε κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν χτύπησε η Ανάρχη, και είναι στο βυθό με μάξιμου βάθος 52 μέτρα, αλλά και ο δίτης τώρα που βλέπετε εδώ στην εικόνα είναι γύρω στα 42 μέτρα. Είναι σχετικά μεγάλο υποβρύχιο, είναι γύρω στα 90 μέτρα και κουβαλάει μεγάλη ιστορία από πίσω του. Δηλαδή, ο δίτης όταν πάει να καταδεθεί σε ένα ναυάγιο, διαβάζει πρώτα την ιστορία του πλοίου, καταδύεται και τα συνδέει με αυτά τα δύο και ουσιαστικά κάνει ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο. Μάλιστα, μάλιστα. Και εδώ βλέπετε μια ρέπλικα του υποβρυχίου, πώς κάθεται στο βυθό. Είναι αυτούσιο το υποβρύχιο με τα κανόνια του, με το τιμόνι του. Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα. Και πλέον μπορούμε να το διαφημίσουμε. Αυτό είναι σημαντικό, όχι μόνο να καταδεθούμε. Μπορούμε να βγούμε στο εξωτερικό και να το διαφημίσουμε. Εδώ βλέπετε την ναυαρχίδα των ναυαγίων. Έτσι. Ίσως είναι το νούμερο ένα ναυάγιο στον κόσμο. Βρίσκεται κοντά στην Γαία. Είναι ο Βρετανικός. Ο Βρετανικός είναι το αδελφάκι του Τιτανικού. Μάλιστα. Η δυσκολία αυτού ναυαγίου είναι ότι είναι βαθιά. Δεν είναι για όλους τους δίτες. Είναι για δίσκες που έχουν συγκεκριμένη πιστοποίηση. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν δίτες ανά τον κόσμο που θα ταξιδέψουν να καταδύουν σε αυτό το πλοίο γιατί είναι μοναδικό. Βρίσκεται περίπου με μέγιστο βάθος 120 μέτρα. Ουσιαστικά βυθίστηκε το 1916 και χτύπησε νάρκη από ό,τι ξέρω και βυθίστηκε. Αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό ναυάγιο που κάθε δίτης που έχετε διαπιστοποιήσει να το δει. Και εδώ βλέπετε το Βρετανικό πριν βυθιστεί, που ήταν πλωτό νοσοκομείο κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μάλιστα. Εδώ βλέπετε στην άξο ένα Bowfighter, ένα αγγλικό αεροπλάνο, το οποίο είναι βυθισμένο και αυτό γενικά σε ρηχά νερά, 30-34 μέτρα. Και βλέπετε και τους κινητήρες, μπορεί ο δίτης να κατέβει, να το φωτογραφίσει, να δει τους κινητήρες, να δει το πιλωτήριο, είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτά. Ναι, ωραία. Να φανταστείτε ότι ο Αντιπεριφερειάρχης στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, μας είπε ότι είναι βυθισμένα, που μπορεί να γίνει ένα πάρκο τεράστιο εκεί, 61 σκάφη. Ναι. Ουσιαστικά τώρα νομίζω απελευθερώνονται, ξεκινάμε την απελευθέρωση 180 ναυαγίων. Δεν θυμάμαι το νούμερο ακριβώς, μπορεί να είναι λιγότερα, αλλά γενικά ένας μεγάλος αριθμός ναυαγίων που θα είναι πλέον προσβάσιμα για τους δίτες. Και είναι μια σημαντική αρχή αυτή. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο.
Όχι, ήθελα να πω, σας ευχαριστώ πολύ που αναδείχνετε τα θέματα. Είναι πολύ σημαντικά, γιατί ο θαλάσσιος τουρισμός έχει πολλά να προσφέρει γενικότερα στον τουρισμό και πρέπει να τον αναδείξουμε. Ωραία. Επειδή μας ακούνε και στις 5 Ηπείρους, γιατί μεταδίδεται και η εκπομπή κάθε Κυριακή, νομίζουμε ότι ο καταδυτικός τουρισμός μπορεί πολλά να προσφέρει και έχει τη δυνατότητα. Έχει κάποια σελίδα που μπορούν να σας βρούνε? Βεβαίως. Είναι sikakel.gr, sikakel με Y. Γενικά, μέσα από το ίντερνετ, άμα ψάξουν, μας βρίσκουν και τα τηλέφωνα. Ναι, γενικά δεν είναι δύσκολο. Είμαστε μικρός κλάδος, 280 καταδυτικά, οπότε είναι εύκολη. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάντως, γιατί μας έδωσες το λόγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.